Οι προσπάθειες του πρόεδρου Αναστασιάδη από χθες το απόγευμα και σήμερα όλη μέρα είναι στο να εξασφαλίσει πολιτική στήριξη για την όποια συμφωνία κλείσει εδώ στη Λευκοσία. Οι πληροφορίες είναι ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά με την Τρόικα. Και σήμερα όλη την ημέρα, όπως και χθες, διατηρεί ο πρόεδρος ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον πρόεδρο του Προαγωγού Συμβουλίου, τον κύριο Χέρμαν Βαρομπάη, ο οποίος με παρένεση του Προέδρου της Δημοκρατίας ανέλαβε να μεσολαβήσει προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Μανουέλ Μπαρόσο, τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Τράγκη, προκειμένου να αποδεχτούν την όποια φόρμουλα συμφωνική στη Λευκοσία με την Τρόικα. Να μην υπάρξουν δηλαδή επιπρόσθετοι όροι στο Eurogroup αύριο. Όπως ανέφερε στον Αντένα πηγή προσκύμενη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, νωρίς το απόγευμα ο κύριος Ροπάη διαβεβαίωσε τον πρόεδρο Αναστασιάδη ότι τόσο ο κύριος Μπαρόσο όσο και ο κύριος Τράγκη δηλώνουν έτοιμοι να υιοθετήσουν την όποια φόρμουλα συμφωνηθεί στη Λευκοσία. Κατόπιν τούτου το προεδρικό επικεντρώνει τις προσπάθειές του προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το τρίτο μέρος της Τρόικα. Ήδη, όπως μας αναφέρθηκε, ζητήθηκε η παρέμβαση σημαντικών χωρών όπως τα ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Προσπάθειες που θα εντατικοποιηθούν απόψε, καθώς υπάρχει και διαφορά ώρας με τη Νέα Υόρκη. Πάντως, όπως και να έχουν τα πράγματα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα ταξιδέψει αύριο το πρωί για τις Βρυξέλλες με αεροσκάφος που θα αποστείλει το πρωί στην Κύπρο ο κύριος Ροπάη. Μαζί του θα ταξιδέψουν και όσοι από τους πολιτικούς αρχηγούς το επιθυμούν. Σχετική πρόσκληση θα απευθύνει απόψε ο πρόεδρος στη διάρκεια της επίσκεψης εδώ στο Προεδρικό. Τη 1:30, όπως όλα δείχνουν, το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Προέδρου με τους Προέδρους της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ ζητήθηκε και η συμμετοχή του στην κρίσιμη συνεδρία της έκτακτης γραμματείας του Eurogroup, όπου μετέχουν, ως γνωστόν, ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Ντάιζεμπλουμ, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν θα είναι εκεί και επίτροπος οικονομικών, ο κ. Ρεν, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πιθανότατα θα είναι ο κύριο Ασμούσεν, η Κριστίνα Λαγκάρτ, η εκπρόσωπό τη, η Υπουργή Οικονομικών τη Γερμανία, τη Γαλλία, Σόιμπλερ και Μοσκοβισή. Δεν έχει οριστεί να πάμε, αλλά... πάμε στι Βρυξέλλες, Κυριάκο, να δούμε ο Παύλο Ξανθούλη τι πληροφορίε έχει. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το Eurogroup έχει οριστεί για τι 7 αύριο το απόγευμα, ώρα Κύπρου, όπω πολύ καλά γνωρίζετε. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε κι εμεί αν θα κλείσει η συμφωνία μεταξύ της Τρόικα και της Λευκοσίας. Αυτά τα οποία ανέφερε ο Κυριάκος, ο Πομιλωρίδης, επιβεβαιώνεται πλήρως εδώ. Το μόνο που θα ήθελα εγώ να προσθέσω είναι ότι η Πέτρου Σκανδάλου φαίνεται να ήταν μέχρι αργά το απόγευμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ότι η Κομισιόν αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσυπέγραφαν σε επίπεδο τουλάχιστον τεχνοκρατικό τα εναλλακτικά σενάρια τα οποία είχε βάλει στο τραπέζι η Κυπριακή κυβέρνηση. Να πούμε όμως ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει εδώ στις Βρυξέλλες, σε τεχνοκρατικό επίπεδο προσυπέγραψε τις θέσεις της Λευκοσίας καταρχήν και η Ντέλια Βελκουλέσκου, εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία ωστόσο ανέφερε προς τις κυπριακές αρχές ότι δεν ήταν σε θέση να ανάψει πράσινο φως. Αυτό θα έπρεπε να γίνει από την Ουάσιγκτον και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, προκειμένου όλα αυτά να τύχουν έγκρισης και βεβαίως αυτή η έγκριση να έχει αντίκρισμα και στην συνεδρία του Eurogroup. Δηλαδή να σφραγιστεί αυτή η συμφωνία σε πολιτικό επίπεδο στο Eurogroup και να μην είναι μόνο μία συμφωνία σε επίπεδο τεχνοκρατικό, σε επίπεδο Τρόικα και Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου. Να πάω και στον Χρήστο Λαμπούς, ο οποίος έχει πληροφορίες και για τα σενάρια με τα οποία πάμε στο Eurogroup αύριο, Χρήστο, έτσι. Ναι, θα ξεκινήσω όμως από αυτό που ανέφερε ο Κυριάκος Πομιλωρίδης σε ό,τι αφορά την ανοιχτή πρόσκληση προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Γνωρίζουμε ότι το πρωί το πολιτικό γραφείο του ΑΚΕΛ μελέτησε το εν λόγω θέμα και απορρίπτει συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος σε ένα συλλογικό ταξίδι στις Βρυξέλλες. Την ίδια ώρα όμως, φαντάζομαι και με βάση την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τους Προέδρους του Δημοκρατικού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κόμματος, Μάρο Καρογιάν και Δημήτρη Σιλούρη, αντίστοιχα ότι η συγκυβέρνηση τουλάχιστον θα είναι στις Βρυξέλλες, καθώς δήλωσαν ετοιμότητα συμμετοχής σε αυτό το ταξίδι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που καταβάλλεται προς την Ουάσιγκτον, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκεί που εκτιμά η κυβέρνηση ότι βρίσκεται και το κλειδί της τελικής λύσης για δανειακή σύμβαση. Όπως πληροφορούμαστε, τη σκυτάλη των προσπαθειών ανέλαβε σήμερα ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέροφ Νεοφίτη, ο οποίος είχε το πρωί συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ
Ηνωμένων Πολιτειών στη Λευκοσία, Τζον Κέρι, ενώ μετά συναντήθηκε με τον Τζον Κόενινγκ, ενώ συναντήθηκε και με την πρέσβυρα της Γερμανίας στη Λευκοσία για να ασκηθούν πιέσεις προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να πιστεί η κυρία Λακάρτ για την καταλληλότητα των αντιπροτάσεων. Τώρα, πληροφορούμαστε ότι στο Προεδρικό Μέγαρο, πέραν των δύο σεναρίων για τα οποία θα ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχηγοί, θα ενημερωθούν επίσης για το θέμα των ταμείων προνοίας. Κατέχουμε την φόρμουλα στην οποία κατέληξε το Υπουργείο Εργασίας. Θα διασφαλιστούν τα ταμεία προνοίας των εργαζομένων μόνο στη Λαϊκή Τράπεζα. Ωστόσο, για τα άλλα ταμεία προνοίας που είναι κατατεθειμένα στη Λαϊκή Τράπεζα, αποφασίστηκε όπως ακολουθηθεί μια διαφορετική φόρμουλα που δεν θα τα εξαιρεί από το κούρεμα. Δεν θα υπάρξει επιστροφή των χρημάτων στα ταμεία προνοίας αυτά, αλλά κάθε εργαζόμενος σε εταιρεία ή επιχείρηση που συμμετέχει σε αυτά τα ταμεία προνοίας θα του πιστωθούν τα όσα έχει να λαμβάνει και σε περίπτωση που δικαιούται να πάρει το ταμείο προνοίας του θα του καταβάλλεται από την κυβέρνηση. Μάλιστα, στο Υπουργείο Εργασίας έχουν προωθηθεί όλα τα ταμεία προνοίας που ήταν κατατεθειμένα στη Λαϊκή Τράπεζα, τα ποσά που ήταν μέσα και πόσα λεφτά ανήκουν στον κάθε εργαζόμενο. Να πάω ξανά στον Κυριάκο Μουλιορίδη στο Προεδρικό. Κυριάκο. Ναι, εγώ θα προσθέσω ότι αυτό ήταν το ένα μεγάλο ζήτημα που έδωσε πολύ ενέργεια ο κ. Αναστασιάδης. Το απόγευμα, οι πληροφορίες δικές μας είναι ότι γύρω στις 7 είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Στο επίκεντρο ήταν προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με τη συμφωνία με τα κυπριακά παραστήματα τραπεζών εκεί στην Αθήνα. Συζήτησαν το θέμα και ο κ. Σαμαράς θα λάβει να μεταφέρει κάποιες εισηγήσεις που υπάρχουν στο τραπέζι στον κ. Προβόπουλο, τον διευθυντή της Ελλάδος, έτσι ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις από τις κυπριακές τράπεζες. Τώρα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε και ένα μήνυμα στο Twitter, δηλώνει αισιόδοξο ότι θα υπάρξει συμφωνία. Είμαστε εδώ, αναφέρει, και εργαζόμαστε αποφασιστικά για να σώσουμε την οικονομία. Καταβάλουμε έντονες προσπάθειες και ελπίζουμε, όπως σημειώνει, ότι σύντομα θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το κλίμα που έχουμε εμείς εις πράξη, μιλώντας με στενούς συνεργάτες της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Η μοναδική εκκρεμότητα, όλοι συμφωνούμε, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και εκεί υπάρχουν ενδείξεις πλέον ότι ίσως να έχουμε κλείσιμο της συμφωνίας απόψε και κλείδωμά της στις Βρυξέλλες. Παύλο Ξανθούλη, το γεγονός ότι συγκάλεσε ο Γερούντα Άιζελμπλουμ το Eurogroup δεν είναι ένα σημάδι ότι μάλλον πάμε προς συμφωνία, διότι διαφορετικά θα υπήρχε λόγος σύγκλησης αν δεν υπάρχει λόγος να συμφωνήσουμε. Ο Παύλος Ξανθούλης. Να πάω σε αυτά που είπε ο Κυριάκος Απομιλωρίδης και να προσθέσω ότι εδώ αποφεύγουν τις προβλέψεις για το τι ακριβώς θα γίνει. Είναι μια πρώτη ένδειξη το ότι ο κύριος Ντάιτερμπλουμ συγκάλεσε το Eurogroup, αλλά το θέμα τίθεται κάπως διαφορετικά. Από τη στιγμή που συγκλήθηκε το Eurogroup θα γίνει μάχη, συζήτηση μέχρι τελικής πτώσεως και ο στόχος τουλάχιστον των δύο αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κύριου Βαν Ρομπάι και του κύριου Μπαρόσο, είναι να υπάρξει συμφωνία με κάθε θυσία. Δηλαδή θέλουν να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξει συμφωνία σε αυτό το Eurogroup, ότι όλα τα κράτη-μέλη των 17 χωρών που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα φροντίσουν με τον Α ή τον Β τρόπο να μην βγουν από την αίθουσα εάν δεν υπάρξει συμφωνία, εάν δεν υπάρξει συνομολόγηση του Κυπριακού Μνημονίου. Και οι παρενέσεις δεν είναι μόνο στην πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και του Βερολίνου, αλλά και προς την πλευρά της Λευκοσίας, ότι όλοι θα πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους, όλοι θα πρέπει να κινηθούν προς την κατεύθυνση οριστικής συμφωνίας, διότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Με τον τρόπο αυτό λειτουργεί ο κύριος Ρομπάι. Αυτά είναι τα μηνύματα που στέλνει προς όλες τις κατευθύνσεις και φαίνεται αποφασισμένος, εξού και έχει αναβάλει και ακυρώσει καλύτερα τη μετάβασή του στην Ιαπωνία, όπως και ο κύριος Μπαρόσο. Σε μια σημαντική συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας, ακριβώς για αυτό το λόγο. Προβλέπεται μακρά, μάλλον, η συνεδρία αύριο του Eurogroup, Παύλο. Όπως όλα οι πληροφορίες λένε ότι είναι οι ίδιες που υπήρχαν και την προηγούμενη φορά, στις 15 Μαρτίου. Δηλαδή, ξέρουμε μόνο την ώρα έναρξης. Την ώρα ολοκλήρωσης της συνεδρίας δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά προφανώς θα είναι μακρά η νύχτα, ειδικά εάν απαιτηθεί να γίνουν μαθηματικοί υπολογισμοί για να δούμε αν βγαίνουν οι αριθμοί, αν η φόρμουλα την οποία προτείνει τελικά η Λευκοσία γίνεται αποδεκτή, κυρίως από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Βερολίνο, το οποίο στηρίζει πάντα τις θέσεις της Ουάσιγκτον στα ζητήματα αυτά.